Καταρχήν, είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Όσες φορές και να κληθείς στην εθνική ομάδα, είτε είναι η πρώτη σου είτε είναι η εκατοστή σου, είσαι το ίδιο ενθουσιασμένος. Σίγουρα δεν είμαστε το φαβορί στο συγκεκριμένο αγώνα. Παρ' όλα αυτά, εννοείται πως θα μπούμε μέσα. Θα παλέψουμε, θα δώσουμε τα πάντα για να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και στα δύο παιχνίδια, ξεκινώντας από το πρώτο που είναι στην έδρα μας. Αυτό που θα μας κάνει όταν τελειώσει το παιχνίδι να πούμε μπράβο, τα δώσαμε, ήμασταν καλοί, ήμασταν αυτό που θέλαμε, τα δώσαμε όλα, είναι να μπούμε μέσα, να παλέψουμε σκληρά, να τους δούμε στα μάτια, να νιώσουν ότι δεν είμαστε απλά μια μικρή ομάδα, ένα μικρό νησί. Και ότι μπορούμε να κοντράρουμε τέτοιου είδους παιχνίδια. Άμα το κάνουμε αυτό, στο τέλος, όταν μπούμε μέσα στα αποδυτήρια, θα είμαστε ευχαριστημένοι. Είτε χάσουμε 5 πόντους, είτε χάσουμε 10, είτε κερδίσουμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλοι αγώνες οι οποίοι έρχονται το καλοκαίρι. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, κάνουμε αγώνες οι οποίοι θα μας προετοιμάσουν για το συγκεκριμένο τουρνουά. Έχουμε παίξει ήδη με Κροατία, Βοσνία, οι οποίες είναι και αυτές μεγάλες ομάδες. Οπότε μαζί με αυτό το παιχνίδι και τα επόμενα που έρχονται θέλω να πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν και πνευματικά να ετοιμαστούμε για τους αγώνες του καλοκαιριού. Τεράστια χαρά είναι και για τους παίχτες και για τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας και για τους προπονητές. Είναι πολύ πιο όμορφο, πιο ωραίο να παίζεις μπροστά σε κόσμο παρά να παίζεις σε ένα άδειο γήπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι έχει ανέβει λίγο ο κόσμος στα γήπεδα. Θέλουμε κι άλλο. Μας αρέσει πάρα πολύ σαν παίχτες να βλέπουμε τον ενθουσιασμό του κόσμου και γι' αυτό καλώ όλους όσους θέλουν να δουν ένα όμορφο παιχνίδι, μια καλή ομάδα, να έρθουν να μας στηρίξουν.